Γεια σας αγαπητοί φίλοι, νέα προσπάθεια της Τουρκίας να επιβάλει το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο στην περιοχή ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου. Δύο παράνομες ναύτεξ δεσμεύει περιοχές για την άσκηση ευνομία που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου από Ελλάδα, Κύπρο και τη σύμμαχο Γαλλία αλλά και την Ιταλία με αμφιλεγόμενο ρόλο. Η Ιταλία πάντα. Η Τουρκία λοιπόν με παράνομη και προκλητικότατη ναύτεξ λέει ξανά το ίδιο ότι ο υδρογραφικός σταθμός Ηρακλείου που δέσμευσε τις δύο περιοχές αυτές βρίσκονται δήθεν στην τουρκική δικαιοδοσία. Εδώ ή θα λυθεί το θέμα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τη σύμβαση του Montego Bay του 1982 ή θα επιβληθεί η παρανομία της Τουρκίας. Εδώ πρέπει να λυθεί το θέμα και το θέμα θα το λύσει η ισχυρή αεροναυτική παρουσία της Ελλάδας στην περιοχή και η εκμετάλλευση της ΑΟΣ. Επιπροσθέτως, όπως σας είχα πει, η Τουρκία κάθισε ήσυχα για μικρό χρονικό διάστημα ίσα ίσα για να μπει στο πρόγραμμα των F-16 Viper. Ξαναρχίζει και εντείνει τις προκλήσεις και στον αέρα. Στη θάλασσα δεν τη σταμάτησε ποτέ. Αντί μάλιστα να στέλνει τα TB2 Bayraktar με ένα μέτριο οπλικό φορτίο, τα οπλισμένα αυτά UCAV ή τα TIE Anka, στέλνει τα πολύ μεγαλύτερα Aksungur εδώ και καιρό, τον τελευταίο καιρό μάλλον, αναβαθμίζοντας την εξαέρος απειλή. Την αναβαθμίζει, γιατί αυτό φέρει μεγάλο οπλικό φορτίο. Πετά για ώρες εδώ και μέρες στο FIR Αθηνών. Δεν τα λέω εγώ, ο Σταύρος Ιωαννίδης και η Καθημερινή είναι η πηγή. Λοιπόν, εμφανίστηκε πρώτη φορά στα γεγονότα της Κάσου και της Καρπάθου με το ιταλικό ερευνητικό, όπου βρέθηκαν αντιμέτωπα πολεμικά πλοία της Ελλάδος και σκάφος του λιμενικού με 5 πολεμικά πλοία της Τουρκίας. Το Aksungur ξαναεμφανίστηκε στο Αιγαίο μας νοτιοανατολικά στις 13 Αυγούστου, την ώρα των πυρκαγιών που δήθεν η Τουρκία θα μας βοηθούσε και ενώ ήταν δεσμευμένη πολεμική αεροπορία για τις πυρκαγιές. Αυτό είναι επικίνδυνο και ομιλώ περί αναβαθμισμένης απειλής γιατί πετά για 12 ώρες συνεχόμενα στα 25.000 πόδια και σε διαμόρφωση ISR όπως έκανε στην Κάσο και στις παραβιάσεις προηγούμενης Τρίτης. Με αυτή τη διαμόρφωση μένει ένα 24ωρο στον αέρα στα 35.000 πόδια. Αυτό, φίλες και φίλοι, φέρει μεγάλο οπλικό φορτίο και είναι λίαν επικίνδυνο. Λοιπόν, για να λυθούν τα θέματα, ισχυρή δύναμη του ελληνικού στόλου με φρεγάτες, υποβρύχια, πυραυλακά τους κτλ. Στην περιοχή και η αεροπορία που κυριαρχεί να εκδώσει ανακοίνωση ότι οποιοδήποτε επανδρομένο ημί της Τουρκίας ξανακάνει παρανομίες στους ελληνικούς ουρανούς, FIR και πολύ περισσότερο εν αέριο χώρο θα καταρριφθεί. Αυτά. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί φίλοι. Γεια σας.